Το τέρας του Λόχνες. Οι δροσουλίτες που βγαίνουν στο Φραγκοκάστελο ανήκουν στους μύθους που χαρακτηρίζουν πολλές περιοχές που περιβάλλονται από το υγρό στοιχείο στον κόσμο. Στα Χανιά, εκτός από τους δροσουλίτες που είναι από τους πιο δημοφιλείς μύθους, υπάρχει κι άλλος ένας στη λίμνη του Κουρνά στον Αποκόρονα. Πόσοι όμως τον γνωρίζουν? Είμαι Χανιώτης. Έχετε ακούσει το μύθο της λίμνης του Κουρνά? Όχι. Όχι, δεν έχω ακούσει κάτι. Φαντάζεσαι τι θα μπορούσε να είναι? Όχι, δεν ξέρω. Τι θα μπορούσε να είναι? Α, ναι. Τώρα τι να σου πω. Όχι. Αυτό τώρα που σου λέω ότι μια κοπέλα καταράστηκε το χωριό και έγινε λίμνη, πώς φαίνεται? Όχι. Όχι. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Θα το πιστεύατε? Μύθος είναι, τα πάντα τα πιστεύω. Φαίνεται πως οι Χανιώτες δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο μύθος της λίμνης του Κουρνά. Πάμε μέχρι τη λίμνη για να το μάθουμε. Ο μύθος της λίμνης είναι ότι πριν πάρα πολλά χρόνια, εδώ που είναι η λίμνη τώρα, υπήρχε ένα χωριό. Το χωριό λέγεται ότι ονομαζόταν χωριό Κορινσία, πλούσιο χωριό Εύπορο, και εκείνες τις εποχές από τα λεγόμενα ότι ο άρχοντας του χωριού ήταν συνήθως ο παπάς. Ο παπάς είχε μια πάρα πολύ όμορφη κόρη, όνομα δεν ξέρουμε, τη θαυμάζανε γενικά στο χωριό, και κάποια στιγμή ο πατέρας της κοπέλας αυτής, που ήταν και ο παπάς του χωριού, ίσως να σκέφτηκε λίγο πονηρά για αυτήν. Η κοπέλα το κατάλαβε. Μία μέρα ο παπάς, να πούμε πως τρελάθηκε, δελεάστηκε από την ομορφιά της κόρης του, γιατί ήταν πολύ όμορφη, και την θέλησε ερωτικά. Και αυτή έκανε ένα όρκο στο Θεό τότε, ζήτησε από το Θεό να μην συνευρεθεί ερωτικά με τον πατέρα της και ας βουλήσει το χωριό να γίνει λίμνη και αυτή να γίνει το στοιχείο και να προστατεύει αυτό το χώρο. Ανέβηκε στον τρούλο της εκκλησίας από τη λένε και είπε βούλα και βουλολίμα και εγώ στοιχείο της λίμνης. Και έτσι βούλιαξε το χωριό και η λίμνη. Το χωριό λοιπόν μετατράπηκε σε λίμνη. Άραγε η ξανθιά όμορφη κοπέλα κάθε πότε εμφανίζεται στη στεριά? Την έχει δει κανείς? Την έχεις δει ποτέ? Όχι, έχω έρθει πάρα πολλές φορές, αλλά δεν έτυχε να τη δω την όμορφη κοπέλα αυτή. Πότε βγαίνει αυτή η νεράιδα εδώ στη λίμνη? Λένε πως βγαίνει κάθε πρωί. Νωρίς το πρωί, τώρα εντάξει, κάποιος λέει 5, κάποιος 6, τι να σας πω, δεν ξέρουμε ακριβώς. Απέναντι έχει πέσει ένας αποκολληθέας βράχος πριν πάρα πολλά χρόνια και έχει έρθει κοντά στη λίμνη. Και λένε πως πάνω σε αυτό το βράχο χτενίζει τα μαλλιά της. Την έχει δει ποτέ κανείς ή έχει φανταστεί ότι την έχει δει? Αν με ρωτήσεις εμένα θα σου πω ότι δεν την έχω δει. Αλλά πιστεύω ότι στην περιοχή, αν με ρωτήσεις άλλους, θα σου πω ότι την έχουν δει. Να το δείτε. Έχω δει πολλές νεράιδες, αλλά εκτός από αυτή. Εσύ θα πήγαινες για να περιμένεις να το δεις αυτό? Αν όντως ήξερα πότε συγκεκριμένα θα βγαίνει, ναι, θα πήγαινα. Είμαι του Κουρνά, πηγαίνω, αλλά πηγαίνω για να περάσω καλά και τα λοιπά. Όχι για να δείτε την κοπέλα να χτενίζει τα μαλλιά. Όχι, την κοπέλα, αυτά είναι. Εντάξει, μύθοι είναι αυτά. Αυτά είναι μύθοι. Όλα αυτά ανήκουν στους μύθους του χωριού. Τι σημαίνει όμως Κουρνάς και από πού πήρε το όνομά του? Είναι δύο εκδοχές. Είναι πρώτη ότι στα αραβικά το κουρνό είναι βρύση νερό και γι' αυτό το λόγο τότε οι Άραβες σαν κατακτητές δώσαν την ονομασία στη λίμνη Κουρνό, Κουρνά, και επειδή το κοντινότερο χωριό τότε λέγεται πιο παλιό χωριό είναι ο Κουρνάς, πήρε το ονομασία από τη λίμνη. Κουρνό, λίμνη Κουρνά. Και το χωριό Κουρνά. Και γι' αυτό τα χωριά που είναι γύρω από τη λίμνη, η πιο κοντινή απόσταση δηλαδή είναι ένα χωριουδάκι μικρό, είναι ο Κάβαλος, είναι το Μωρί, τα Δημητρουλιανά, είναι δίπλα στη λίμνη. Ο Κουρνάς είναι 4 χιλιόμετρα, αλλά η λίμνη είναι λίμνη Κουρνά, γι' αυτό το λόγο, λόγω της ονομασίας. Η δεύτερη εκδοχή είναι ότι υπήρχε ένα αρχαίο χωριό εδώ, το Κορίων, Κορίνσια μετά, αφιερωμένο στην Αθηνά, γι' αυτό κάπου υπάρχει ο ναός της Αθηνάς. Και από το Κορίων ονομάστηκε το χωριό Κουρνάς μεταγενέστερα και γι' αυτό και η λίμνη πήρε την ονομασία λίμνη Κουρνά. Όπως και να έχει, η λίμνη του Κουρνά είναι ένας φυσιολατρικός προορισμός, προστατευόμενος από το πρόγραμμα Natura, που προσελκύει κάθε καλοκαίρι χιλιάδες επισκέπτες με ή χωρίς τη στοιχειωμένη νεράιδα.